Βρίσκομαι με τον κύριο Ραυτόπουλο στο αμαξοστάσιο του, εδώ στο Ρέντι των λεωφορείων του ΟΣΥ. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Πριν από 2 χρόνια το Υπουργείο Μεταφορών είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στην αγορά 750 λεωφορείων, τα οποία θα βγαίναν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης την άνοιξη του 19, φέτος δηλαδή. Αχα. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν έχει γίνει και σε προκήρυξη η οποία στάλει χθες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Υπουργείο Μεταφορών, ο αριθμός των λεωφορείων τελικά που θα αγοραστεί είναι πολύ μικρότερος. Για την ακρίβεια είναι 490 λεωφορεία. Κάτι το οποίο όταν έγινε γνωστό στους εργαζόμενους προκάλεσε ενστάσεις. Εγώ δεν μας μιλήσει τον κύριο Ραυτόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερη λεπτομέρεια για το θέμα. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα σας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Από το 2015, από το Περιφερειακό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, αντλήθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αγοραστούν 92 λεωφορεία, τα οποία θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής. Αυτά έχουν ολοκληρωθεί, τα τεύχη δημοκράτησης, η προκήρυξη όλη έχει ολοκληρωθεί από το 2018 και ακόμα σήμερα, στο Μάιο του 2019, δεν έχει βγει προκήρυξη. Εχθές λοιπόν ενημερωθήκαμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών έστειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία προκήρυξη η οποία αφορά 490 λεωφορεία αντί για 790, όπως έλεγε ο Υπουργός Μεταφορών. Αλλά αυτό δεν φτάνει μόνο. Άς. Εκείνο το οποίο λέει μέσα στην προκήρυξη είναι ότι δίνει, πουλάει και την τεχνική υποστήριξη, δηλαδή την επισκευή και την συντήρηση των λεωφορείων, στο εξής και αν υλοποιηθεί αυτή η προκήρυξη, θα την έχει ο ανάδοχος. Βεβαίως, χωρίς να γίνει από τη μεριά του Υπουργείου, αλλά τόσο το ΟΑΣΑ όσο και τη ΟΣΥ, καμία διαβούλευση με τους αναδόχους ή με τις εταιρείες οι οποίες θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, για τις τεχνικές προδιαγραφές έχει γίνει μόνο και καμία άλλη, τίποτα δηλαδή, άλλο. Δηλαδή, βλέπετε κάτι λοιπόν πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία? Εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε. Ότι δεν θα έχουν εργασία οι εργαζόμενοι, αυτό. Ε? Κάτι τέτοιο. Εγώ λέω τα γεγονότα. Ναι. Αυτό το οποίο είδαμε μέσα στην προκήρυξη είναι ότι, για παράδειγμα, για έναν τύπο λεωφορείων όπως είναι το φυσικό αερίου, ενώ αυτά τα λεωφορεία, τα τελευταία λεωφορεία φυσικού αερίου, τα οποία έχουν αγοραστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έχουν αγοραστεί κατά 40% φτηνότερα από αυτό που έχει η χτεσινή προκήρυξη που έστειλε ο Υπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Θα θέλουμε και την απάντηση του Υπουργού. Βεβαίως. Αύριο να το τηλεφωνήσουμε για να μας δώσει την απάντηση πάνω στα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Ραυτόπουλος. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το διαγωνισμό? Διαγωνισμός δεν είναι? Όλα αυτά πότε θα γίνουν τώρα? Πότε θα γίνουν, πριν τις εκλογές? Αυτά ανακοινώθηκαν 48 ώρες. Η προκήρυξη εστάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 48 ώρες μετά την ανακοίνωση της Κυριακής το βράδυ του Πρωθυπουργού για τις πρόορες εκλογές. Δηλαδή εστάλει εχθές μόλις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. 5,5 χρόνια τώρα με αυτά τα οποία. Με αυτά τα οποία λέει ο Υπουργός, ότι θα κυκλοφορούσαν το Μάιο του 2019 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και στο Λεκανοπέδιο της Θεσσαλονίκης, στο συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη στο voria.gr τον Νοέμβριο. Ναι. Από όλα αυτά που κατά καιρούς λέει ότι θα κυκλοφορούσαν τα λεωφορεία, πώς είναι δυνατόν 48 ώρες μετά την Κυριακή να στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αγορά όχι 750 λεωφορείων, όπως λέει η κυβέρνηση, το οποίο έβγαλε στις 24 Πέμπτου, αλλά 490.